εκπαίδευση των σχολείων μας, εκτός από το να παρέχουμε ποιοτική εκπαίδευση μέσα από προγράμματα τα οποία σύμφωνα και με τις μεταρρυθμίσεις και με τις δράσεις που προωθούνται πάντα προσπαθούμε για την πιο αποτελεσματική και την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Εκτός από αυτό, τα σχολεία είναι, αναμένεται από τα σχολεία, είναι επιφορτισμένα και με το έργο της υγειονομικής ασφάλειας. Έχουμε καταφέρει με τα σωστά μέτρα τη διαχείριση της κυβέρνησης, αλλά και με την υπεύθυνη στάση των πολιτών της κοινωνίας, έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε αρκετά καλά την επιδημία. Μπορούμε εδώ στην Κύπρο να φοιτούν τα παιδιά στα σχολεία με φυσική φοίτηση. Αυτό προτιμούμε, γιατί τίποτα δεν υποκαθιστά την φυσική φοίτηση και θέλουμε να μπορούν τα παιδιά σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, τηρώντας τα μέτρα και για την ατομική προστασία αλλά και για την συλλογική υγειονομική ασφάλεια, θέλουμε τα παιδιά να μπορούν να επωφεληθούν από τη διδασκαλία, από τη ζωή του σχολείου και από το προσοντούχο και πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό που ξέρουμε ότι έχουν. Μάλιστα, αυτά από τον Υπουργό Παιδείας στον Πρόδρομο Προδρόμου, που όπως είπε και ο ίδιος, το μέγιστο μείζον ζήτημα είναι η υγειονομική ασφάλεια. Και ξέρεις, η υγειονομική ασφάλεια δεν είναι μόνο μέσα στις τάξεις και στα σχολεία, βέβαια. Είναι και στα λεωφορεία.